Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί η ομάδα μπόρεσε και απέδωσε μετά από τον θρίαμβο, όπως λέτε και εσείς, με απέναντι στον Ολυμπιακό. Και επίσης ικανοποιημένος από τους παίκτες που έλειπαν πολύ καιρό. Σίγουρα η ομάδα δεν είχε την απόλυτη συγκέντρωση, αλλά ναι, ο τρόπος που μπήκαμε και διαχειριστήκαμε αυτή τη νίκη απέναντι του Ολυμπιακού με αφήνει ικανοποιημένο. Σίγουρα το θετικό είναι να μην δέχεσαι γκολ και να μπορείς να σκοράρεις. Να υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα στα γκολ που δέχεται το παθητικό της ομάδας και το ενεργητικό από τα γκολ που σκοράρει. Είμαι χαρούμενος για τους βαθμούς που έχουμε πάρει και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε το ίδιο. Aunque creo que podíamos haber ganado algún más. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ικανοποιημένος για τους παίκτες που κυρίως είχαν πάρα πολύ καιρό να παίξουν, τόσο για τον Ούγο τον Αλμέιδα όσο και για τον Τσιγκρίνσκι, γιατί δυστυχώς όταν ένας παίκτης είναι τραυματίας ο ίδιος δεν αισθάνεται καθόλου καλά, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό την πρώτη ημέρα που επανέρχεται να τα πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος επίσης τόσο από τον Γαλανόπουλο, από τον Βάργκας που είχε καιρό να παίξει και αυτός, από τον Μπακάκη που δυστυχώς σήμερα τραυματίστηκε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες μου στο σύνολο. Αν νικήσουμε τον Πλατανιά, τότε περνάμε στον επόμενο γύρο. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι, αλλά το σημαντικό είναι να το καταφέρουμε.